Πάμε. Θοδωρής Βίδρας, ένας από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές του Δαμασιακού, από τους οποίους και ο κόσμος αλλά και η ομάδα περιμένει να βγεις. Ειδικά στη θέση που είσαι επιθετικός και πάντοτε πονούς ο Δαμασιακός, περιμένουν πολλά και από σένα. Τι να περιμένουμε? Πιστεύω πως κι εγώ και κάποια ακόμα παιδιά στην ηλικία που είμαστε πρέπει να δείξουμε ότι αξίζουμε να παίξουμε σε αυτή την ομάδα. Και αυτό πρέπει να το δει και ο κόσμος και ο προπονητής. Είναι στο χέρι μας να διεκδικήσουμε παιχνίδια, να πάρουμε περισσότερη συμμετοχή. Και μιας και είμαστε και παιδιά του χωριού, πρέπει να διεκδικήσουμε και βασική θέση. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ, ότι πια δεν νομίζω να είναι το στοίχημα μόνο το να πάρεις χρόνο συμμετοχής. Στην ηλικία ειδικά που είσαι εσύ, θα πρέπει να καταφέρεις να πείσεις και τον προπονητή αλλά και τον κόσμο ότι αξίζεις μια θέση βασική στην 11η. Τι κάνεις όμως για να το πετύχεις αυτό? Θέλει πολλή δουλειά? Θα πιστεύω πως θέλει αρκετή δουλειά, τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να μείνω μόνο στο Δαμασιακό. Θέλω ο Δαμασιακός να είναι το πρώτο μου βήμα. Θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο και κάνω και έξτρα προπονήσεις εκτός ομάδας. Δουλεύεις σε στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να βελτιωθεί τόσο ο σωματότυπος όσο και έξτρα στοιχεία όπως η ταχύτητα και... Ναι, κυρίως την ταχύτητα, ταχυδύναμη. Διότι το να είσαι επιθετικός χρειάζεται ταχύτητα και να είσαι δυνατός παίκτης. Επιθετικός, έτσι. Ένα κεφάλι που πονάει ο Δαμασιακός. Πάντοτε πονούσε. Δεν έβγαλε σχεδόν ποτέ καλό επιθετικό. Γιατί λες, πιστεύεις, συμβαίνει αυτό? Ίσως δεν γινόταν κατάλληλες προπονήσεις, δεν έτρεχαν πολύ. Δεν έκαναν τόσο πολύ κόπο για να το καταφέρουν. Εσένα, ποια είναι η πιο αγαπημένη σου θέση, επιθετικός ή εξτρέμ? Εξτρέμ. Εξτρέμ. Κυρίως εξτρέμ. Βασικό όπλο, ποιο θεωρείς ότι είναι, η ταχύτητα, η τρίπλα, η εκτελεστικότητα, τι? Κυρίως η ταχύτητα και η δύναμη. Ωραία. Αυτό παίζει σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Δαμασιακός. Επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια, εκεί που ανήκει, λένε όλη η ομάδα. Τελείωσε η προετοιμασία. Πώς ήτανε? Η προετοιμασία πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Κάναμε καλή δουλειά με τον κύριο Καζάκη. Είχε αρκετό τρέξιμο, τα εξκουραστική φυσικά, αλλά πιστεύω να δικαιωθούμε. Το καλό με τον Δαμασιακό είναι ότι κράτησε όλο το περσινό του ρόστερ και ενισχύθηκε με κάποια παιδιά, κάποια από τα οποία είναι από το Δαμάσι. Και ενισχύθηκε το ρόστερ. Πιστεύεις ότι είμαστε δυνατοί, είμαστε καλοί για το πρωτάθλημα της Α? Πιστεύω πως οι μεταγραφές που πήραμε ήταν αρκετά καλές και θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Έδεσαν? Πιστεύω πως έχουν δέσει, ναι. Έχουν ολόκληρη την προετοιμασία που βρίσκονται τα παιδιά εδώ. Και πιστεύω θα ξεκινήσουμε πρώτο μάτς με την Ηρακλή Λάρισας και θα προσφέρουν πολλά τα συγκεκριμένα άτομα. Έφτασε και το πρώτο μάτς, έτσι. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Εκτός έδρας έχουν εκπλήξεις οι πρεμιέρες. Τι να περιμένουμε? Εμείς θα παλέψουμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε, ποτέ δεν πάμε να χάσουμε. Ασχέτως πόσο καλή είναι η ομάδα και αν λένε ότι θα πάει για άνοδο. Όποιος μπει πρέπει να παλέψει για να βοηθήσει την ομάδα. Ξεκινήσατε, δουλέψετε πάνω στο παιχνίδι αυτό? Έχουμε δουλέψει κάποιες εκτικές μέσα στη εβδομάδα και περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση στη τελευταία. Επίσης θέλω να ρωτήσω... Θοδωρή, η διοίκηση κατά την έναρξη της προετοιμασίας έθεσε το στόχο ότι όσο πιο ψηλά γίνεται σε αυτό το πρωτάθλημα, αλλά και την κατάκτηση του κυπέλλου που τόσες φορές πλησιάσαμε τόσο κοντά, αλλά δεν τα καταφέραμε. Πιστεύω πως φέτος μπορούμε να το καταφέρουμε. Είμαστε ενισχυμένη ομάδα. Όπως ξέρουν και οι περισσότεροι, πέρυσι παρά την κατηγορία που ήμασταν, φτάσαμε στους 4 του κυπέλλου. Δεν καταφέραμε να προκριθούμε όμως. Πιστεύω πως είναι η στιγμή μας να το καταφέρουμε και να φτάσουμε έστω ως τον τελικό. Και να δώσουμε και χαρά στον κόσμο. Εσένα, για φέτος οι προσωπικοί σου στόχοι και γενικά οι στόχοι μέσα από το ποδόσφαιρο, ποιοι είναι? Οι προσωπικοί μου στόχοι είναι πρώτον να πάρω περισσότερη συμμετοχή από όσο πήρα πέρσι, να δείξω σε όλους τι αξίζω και γιατί όχι να διεκδικήσω και θέση βασικού σε αρκετά παιχνίδια. Και μελλοντικά το όνειρό σου με το ποδόσφαιρο μέχρι πού φτάνει? Ένας συμπαίχτης σου είπε ότι γίνεται. Το όνειρό μου είναι να παίξω στην ΑΕΛ. Όχι μόνο στην ΑΕΛ. Εγώ θα ήθελα πολύ παραπάνω. Δηλαδή, να παίξω όχι μόνο εθνική, σε μεγάλα σαλόνια. Γιατί όχι Ισπανία, Αγγλία, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, όπως είπαμε και με τον Θοδωρή, το πρωτάθλημα ξεκινάει, έτσι. Πρώτος αντίπαλος, ο Ηρακλής Λάρισας. Το γνωρίζουμε καλά από πέρυσι. Τι να περιμένουμε? Έχει προετοιμαστεί, φαντάζομαι, ο Δαμασιακός. Πιστεύω πως είναι μια εύκολη ομάδα για μας. Θα πάμε εκεί, θα τα δώσουμε όλα. Θα πάρουμε όσο καλύτερα, όσο ό,τι μπορούμε να πάρουμε, το βαθμό. Εντάξει, προτιμούμε την νίκη. Θα τα δώσουμε όλα και πιστεύω να την πάρουμε την νίκη. Ο Δαμασιακός απέδειξε πέρυσι ότι στα εκτός έδρας παιχνίδια είναι σκληρό καρύδι. Δύσκολα χάνει και ότι το χ το έχει εύκολα.
Πιστεύεις ότι με τη χημεία που έχουμε από πέρυσι και την προσθήκη, αυτή είναι η βάση μας, έτσι ξεκινάμε και φέτος, από εκεί που πιστεύω σταματήσαμε? Πως ναι, θα ξεκινήσουμε έτσι πως τελειώσαμε και πέρυσι. Δεν θα αφήσουμε κανένα εκτός. Όλα τα εκτός θα είναι βαθμός, πιστεύω. Ωραία. Και ένα άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, πώς πάει η αποθεραπεία, πώς πάει η επανένταξή σου στην ομάδα? Πιστεύω πως πήγαν όλα ωραία, μια χαρά. Και σιγά σιγά θα αρχίσω να μπαίνω μέσα ώστε να πάρω κάποια παιχνίδια, να ολοκληρώσω αυτά που έχασα από πέρυσι. Υπάρχουν φοβίες που πρέπει να φύγουν μετά από ένα τέτοιο τραυματισμό? Εντάξει, σίγουρα ναι. Έχεις βρει τον τρόπο πώς θα τον νικήσεις? Ναι, εντάξει, το βρήκα. Εύκολα όλα θα είναι τώρα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και τους δύο και γρήγορα να καταφέρετε να πείσετε και τον προπονητή αλλά και τους προπονητές από τις μεικτές να σας εντάξουν στα σχέδιά τους. Ευχαριστούμε.